από ΕΛΚ και Ομόνια είναι στο 0-0. Καλή προσπάθεια από πλευράς Μαρτσέλο. Η παλιά του όμως πολύ δυνατή. Απέναντι στον Αλονεύτη, που άνοιξε πολύ. Έκοψε αρχικά ο Καϊάφας. Σατσάς κερδίζει, πετά την μπάλα στον Ιωάννου, η ευκαιρία, Αλονεύτη στο γκολ. 1-0 για το Αποέλ στο 10ο λεπτό και κάτι. Ενώ εμείς θα ξαναδούμε την φάση. Ιωάννου γύρισε πίσω στον Αλονεύτη, που με το αριστερό έκανε την πλάσα, έπεσε. Ο Γιαλούρης δεν πρόλαβε να συγκρατήσει ή να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Εδώ ο Ιωάννου. Με μία ο Αλονεύτης στέλνει την μπάλα στα δίκτυα της Ομόνιας, κάνοντας το Αποέλ Ομόνια 1-0 στο 10ο λεπτό και κάτι εδώ στο Γάσιπι. 11ο σχεδόν. Η καλύτερη σίγουρα απόδοση από σε σύγκριση με την Ομόνια, η οποία ψάχνεται ακόμη, δεν μπόρεσε να οργανωθεί στο χώρο του κέντρου. Η κεφαλιά και η γκολ. 2-0 για την ομάδα του Αποέλ από τον Γιώργο τον Χριστοδούλου. Ό,τι καλύτερο για τους γαλαζοκίτρινους στο 17ο λεπτό. Ο Γιώργος Χριστοδούλου με κεφαλιά πιάνει στον ύπνο την άμυνα της Ομόνιας και κάνει το 2-0. Από την εκτέλεση του φάουλ, ο Γιώργος ο Χριστοδούλου πιο ψηλά από όλους κερδίζει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στο βάθος των δικτύων του Γιαλούρη. Εδώ, ξανά, κάνοντας το 2-0. Εντυπωσιακό ξεκίνημα για την ομάδα του Αποέλ. Ξανά και ξανά. Στο παιχνίδι που απολαμβάνεται με Τζόνι Βόλκερ και στο οποίο προηγείται η ομάδα του Αποέλ με 2-0. Και πέναλτι. Ο κύριος Καπιτανής έχει σφυρίξει πέναλτι σε αυτή τη φάση στο Ράουφμαν και δίνει και κίτρινη κάρτα, χρόνι με κίτρινη κάρτα. Γροθιές πέφτουν εκεί, απαράδεκτες φάσεις. Έπεσαν και κάποιες γροθιές εκεί. Φωνάζει τον Άντρο Πετρίδη κοντά του ο κύριος Καπιτανής. Βέβαια, επανάληψη της φάσης θα μας δείξει τι έγινε. Κίτρινη κάρτα στον Πετρίδη. Η προηγούμενη κάρτα να δούμε στο, με τον βοήθεια του τέταρτου διετή. Σε ποιον χρεώθηκε. Εδώ. Εδώ να δούμε τι έγινε. Αν μπορεί να μας διαφωτίσει αυτή η κάμερα. Εδώ. Να μην παρακολουθήσουμε την πορεία της μπάλας. Η πορεία της μπάλας δεν μας διαφωτίζει σε τίποτε. Ή μάλλον δεν μας λέει ότι έγινε οτιδήποτε. Ίσως η επανάληψη της φάσης μας βοηθήσει να δούμε αν έγινε κάτι μακρύτερα από την πορεία της μπάλας. Εδώ έξω φρενών ο κύριος Μιχαηλίδης. Εδώ. Η εκτέλεση του πέναλτι από τον Ράουφμαν. Στο 21ο λεπτό. Εδώ. Αριστοκλέους φεύγει εκτός περιοχής. Κύριος Καπιτανής σφυρίζει. Εκτελεί ο Ράουφμαν και γκολ. Μειώνει η Ομόνια 2-1. Στο 21ο λεπτό και βέβαια τα δεδομένα αλλάζουν και πάλι. Ίσως θα λέγαμε ότι το παιχνίδι ξαναρχίζει, με το Αποέλ να έχει έναν γκολ διαφορά τώρα από τα δύο που είχε πριν ένα λεπτό. Και βέβαια σειρά των οπαδών της Ομόνιας να αντιδράσουν με ανάλογα θερμό τρόπο και να φτιάξουν τη δική τους ξέχωρα θερμή ατμόσφαιρα. Εδώ η εκτέλεση του πέναλτι και θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη μας τον κύριο Αγαθοκλέους να μας δώσει ξανά ό,τι φάση έχουμε στην περίπτωση του πέναλτι. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή για να δούμε τι ακριβώς έγινε για να σφυρίξει ο κύριος Καπιτανής το πέναλτι. Διακοπή και πάλι από τα βενγκαλικά που έχουν πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Τα παιδιά στο Ουπιβάν προσπαθούν να βρουν από τις κάμερες την φάση για να μας δώσουν, να μας διαφωτίσουν τι ακριβώς έγινε. Στην περιοχή το σούτ και το γκολ 3-1 για την ομάδα του Αποέλ από τον αρχηγό του τον Γιάννο τον Ιωάννη.
33ο λεπτό. Του ΑΠΟΕΛ ξανά στη διαφορά των δύο τερμάτων. Με τον Γιάννο τον Ιωάννου, που σημειώνει το 7ο φετινό του τέρμα. 3-1 για το ΑΠΟΕΛ. Η άμυνα της Ομόνιας κρεμάει τις προσδοκίες των φίλων της. Εδώ, ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ. Στο 33 κάνει το 3-1. Και εδώ ο Άντρος ο Πετρίδης, που πανηγύρισε με τον δικό του τρόπο. Δεν έδωσε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Γιαλούρη. Και τα τρία τέρματα από την ίδια γωνιά. Όχι, έχω την άποψη, η κεφαλιά από την Χριστοδούλου ήταν στην αντίθετη γωνιά. Τα δύο πρώτα τέρματα στην ίδια γωνιά. Και πάλι κάμερα το εντυπωσιακό τέρμα από τον Γιάννο τον Ιωάννη. Ενώ ο Άντρος ο Πετρίδης απέναντι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, ενδεχομένως χτυπημένο από κάποιο αντικείμενο που έπεσε από την εξέδρα της Ομόνιας. Και θα πρέπει εκεί να συνέλθουν κάποιοι νεαροί, γιατί είναι στο... Τώρα χτύπησε στο χέρι, ακούσε. Καϊάφας για τον Ράουφμαν, βγήκε ο Πετρίδης, Ράουφμαν και ανιεστία, μειώνει σε 3-2. Στο 48ο λεπτό ή στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, ξανά το παιχνίδι. Σε νέα τροπή είναι συγκλονιστικό. Αυτό το παιχνίδι που απολαμβάνεται με Johnny Walker, το απολαμβάνεται και με πολλά τέρματα. 5 στο σύνολο, 3 για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, 2 για την ομάδα της Ομόνιας, Ράιν Ράουφμαν. Το παλικάρι για την ώρα της Ομόνιας, τον είδαμε και νωρίτερα πως γύρισε πίσω πιο γρήγορα για τους αμυντικούς να αποκρούσει. Στην αντίθετη εστία τώρα στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Πετρίδη, που έκανε μια άστοχη έξοδο για να γίνει το 3-2. Εδώ, δέστε τον Πετρίδη, βγαίνει, μπερδεύεται εκεί. Ράουφμαν εκμεταλλεύεται με μία, δεν άφησε ανάσα στους αμυντικούς του ΑΠΟΕΛ να προλάβουν να αποκρούσουν. Στέλνει στα δίχτυα στο 45 και 3 λεπτά στους χρόνους των καθυστερήσεων για να κάνει το 3-2. 21ο τέρμα για τον Ράινερ Ράουφμαν. Εδώ. Ράινερ Ράουφμαν, επαναλαμβάνουμε, το παλικάρι της Ομόνιας. ΑΠΟΕΛ. Έχει πέσει ο ρυθμός. Γίνονται λάθη. Μαλέκος προσπαθεί να περάσει. Ξεσηκώνει Μαλέκος. Η μεγάλη ευκαιρία. Γκολ. 3-3 για την Ομόνια στο 15ο λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Δέστε την αντίδραση. Εκπληκτικό παιχνίδι εδώ στο Νασιπί. Εκπληκτική τροπή. Η Ομόνια που βρέθηκε δύο φορές να χάνει με δύο τέρματα διαφορά. Κάνει το 3-3. Εδώ στο Νασιπί. Σε έναν επανάληπτο επαναλαμβάνουμε παιχνίδι. Στο φετινό πρωτάθλημα. Κώστας Μαλέκος. Η εξαιρετική προσπάθεια, η εκπληκτική προσπάθεια από τον Κώστα Μαλέκο. Αποφέρει το τρίτο τέρμα για την Ομόνια. Το 7ο για τον ίδιο. Μια βάση που θα ξαναδούμε. Και στην οποία φάνηκε σε μια στιγμή ότι θα απέκρουε εκεί. Δέστε την προσπάθεια του Μαλέκου. Πέρασε. Βάσκο Μιχαήλοβι ξανά. Μαλέκος. Πλασάρι. Τρέχει εκεί ο Πέτρου. Πρέπει να είναι ο Πέτρου. Ο Χριστοδούλου. Η μπάλα χτυπά στο δοκάρι και στα πόδια του παίκτη του ΑΠΟΕΛ και καταλήγει στα δίχτυα από αυτή την κάμερα. Εδώ. Τρέχει. Και πάλι κάμερα, η πιο όμορφη, εξαιρετική προσπάθεια από τον Κώστα τον Μαλέκο. Ο Χριστοδούλου τρέχει να προλάβει, η μπάλα χτυπά στο δοκάρι στα πόδια του και καταλήγει στα δίχτυα. 3-3. Στο 15ο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Νάτος εδώ ο Κώστας ο Μαλέκος. Ομόνια που εξαργυρώνει, θα λέγαμε, αυτό το πολύ καλό ξεκίνημα που έκαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Νέρικο Ιωάννους, ακούμε. Ο κύριος καπιτανής φωνάζει τους... Εδώ φώναξε και τον Ανδρέα τον Μαυρή. Ναι, έρχεται και ο Ανδρέας ο Μαυρής. Βρίσκονται εδώ στο κέντρο και ζητά τους αρχηγούς των δύο ομάδων.
ζητά τους αρχηγούς των δύο ομάδων και φυσικά είναι από την κατάσταση που επικρατεί εδώ στον αγωνιστικό χώρο. Με αυτή την κατάσταση την είχε ανοιχτή στο πρώτο ημίχρονο και στα δύο τέρματα που σημειώθηκαν, και στο τέρμα του Αποέλ και στο τέρμα της Ομόνιας στο πρώτο ημίχρονο, η ατμόσφαιρα ήταν πιο βαριά. Διακοπή τώρα στο παιχνίδι, ενώ εμείς ξαναβλέπουμε την υπέροχη προσπάθεια από τον Κώστα τον Μαλέκο, που φέρνει το 3-3 σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι που απολαμβάνεται με Τζόνι Γουόλκερ. Το μικρόφωνο μου, Σάβα. Νικόλα, Ρίκο Ιωάννης, ακούμε. Ναι, το μικρόφωνο είναι εδώ για να ακούσουμε τι λέει ο κύριος καπιτανής. Εντάξει. Ρίκο Ιωάννου, τι είπε ο κύριος καπιτανής. Ο κύριος καπιτανής έδωσε οδηγίες στους δύο αρχηγούς για να πάνε προς το... να δώσουν κάποιες οδηγίες στη συνέχεια στους... εδώ στους ηθήνοντες της Ομόνιας που βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αντίθετα απέναντι στο Αποέλ, ούτως ώστε να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με τα βενγκαλικά και τα καπνογόνα που δεν μπορεί να, όπως είπε, να συνεχίσει το παιχνίδι. Και σε αυτή την διακοπή, διακοπή που ακολούθησε το τρίτο τέρμα της Ομόνιας, ο κύριος Ανδρέας Μιχαηλίδης αποφασίζει μια κίνηση. Να ακούσουμε τον Νικόλα τον Ραφαήλ. Ναι, ο κύριος Μιχαηλίδης, βλέποντας κάποια αδυναμία